στο πεδίο της ανθρώπινης εμπειρίας. Λίγα φαινόμενα προκαλούν τόσο φόβο και συγκίνηση όσο η κατάσταση του κόμματος. Μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από βαθιά απουσία συνειδητότητας και αντίδρασης. Αποτελεί ένα οριακό σημείο μεταξύ ζωής και θανάτου, όπου τα άτομα μοιάζουν να βρίσκονται σε μια σκοτεινή σφαίρα, αποσυνδεδεμένα από τον κόσμο γύρω τους. Ενώ η πιθανότητα του κόμματος είναι αναμφισβήτητα τρομακτική, στα βάθη του κρύβονται ιστορίες αξιοσημείωτης ανθεκτικότητας, απροσδόκητων αφυπνίσεων και βαθιάς μεταμόρφωσης. Σήμερα ξεκινάμε ένα ταξίδι στο εξαιρετικό, εξερευνώντας τις θαυματουργές ιστορίες ατόμων που αψήφισαν τις πιθανότητες και βγήκαν από τα σκοτεινά βάθη του κόμματος, στο λαμπερό φως της συνείδησης. Στα ηλιόλουστα τοπία της Νότιας Αφρικής, ένα παιδί με το όνομα Μάρτιν Πιστόριους γεννήθηκε το έτος 1975, με τη ζωή του να είναι μια άγνωστη ιστορία υποσχέσεων και δυνατοτήτων. Ωστόσο, το νήμα του πεπρωμένου πήρε μια σκοτεινή και απρόβλεπτη τροπή τον Ιανουάριο του 1988, όταν στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών, ο Μάρτιν αρρώστησε βαριά. Αυτό που ξεκίνησε ως ένας απλός πονόλεμος, κλιμακώθηκε γρήγορα σε μια τρομακτική κάθοδο στην άβυσσο του κόμματος, αφήνοντας τον Μάρτιν να παρασύρεται μέσα στο κενό, με την νεαρή του ζωή να κρέμεται από μια λεπτή κλωστή. Καθώς οι μέρες γίνονταν εβδομάδες και εβδομάδες μήνες, η κατάσταση του Μάρτιν επιδεινωνόταν ρακδαία, με το σώμα του να υποκύπτει στην ανελαίτη επίθεση της ασθένειας. Παρά τις ακούραστες προσπάθειες των επαγγελματιών υγείας, η ακριβής φύση της ασθένειας του Μάρτιν παρέμενε ασύλληπτη, ένα φάντασμα που στοίχιωνε τους διαδρόμους της συνείδησής του. Η κρυπτοκοκκική μηνυγκίτιδα και η εγκεφαλική φυματίωση ήταν ανάμεσα στους ύποπτους υπαίτιους, αλλά ακόμη και τα πιο ισχυρά φάρμακα αποδείχτηκαν ανίσχυρα απέναντι στο ύπουλο χτύπημα του άρρωτου εχθρού. Στο ήσυχο δωμάτιο του νοσοκομείου, ο Μάρτιν βρισκόταν στη σιωπηλή αγκαλιά του κόμματος, με τη συνείδησή του να περιπλανιέται σε ένα πεδίο, στο οποίο ο χρόνος δεν κυριαρχούσε. Ωστόσο, μέσα στο σκοτάδι, μια αμυδρή ακτίδα συνείδησης τρεμόπαιζε μέσα στην ψυχή του Μάρτιν, ένας αμυδρός φάρος ελπίδας που αρνιόταν να σβήσει. Αν και εξωτερικά δεν ανταποκρινόταν, ο Μάρτιν επιμένει ότι διατηρούσε ένα λεπτό νήμα συνείδησης, ένα εύθραυστο σκηνή που το συνέδεε με τον κόσμο των ζωντανών. Δεν ανταποκρινόμουν καθόλου. Είχα χαθεί στη χώρα που βρίσκονται οι δράκοι και κανείς δεν μπορούσε να με σώσει, θυμάται ο Μάρτιν, με τη φωνή του να έχει στοιχειωτική ήχο εκείνων των σκοτεινών ημερών. Παρά τις σιωπηλές κραυγές για αναγνώριση, ο Μάρτιν παρέμεινε αόρατο στον κόσμο γύρω του, ένα φάντασμα που περιπλανιόταν στα ρεύματα του χρόνου. Αλλά η μοίρα, όπως φαίνεται, είχε άλλα σχέδια για τον Μάρτιν. Σε μια αξιοσημείωτη ανατροπή του πεπρωμένου, ένας νοσοκόμος εντόπισε λεπτά σημάδια συνείδησης. Μια φευγαλαία ματιά, ένα ελάχιστα αντιληπτό χαμόγελο, κρυμμένα μέσα στη σιωπηλή εικόνα του κόμματός του. Μεταφερόμενος επηγόντως σε ένα εξειδικευμένο κέντρο εναλλακτικής επικοινωνίας, ο Μάρτιν ξεκίνησε ένα ταξίδι ανακάλυψης, ξεκλειδώνοντας τους σιωπηλούς θαλάμους του μυαλού του και βρίσκοντας ξανά τη φωνή του. Οπλισμένος με τεχνολογία αιχμής και ανυποχώρητη αποφασιστικότητα, ο Μάρτιν γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ σιωπής και λόγου, αξιοποιώντας τη δύναμη της γλώσσας για να διεκδικήσει τη θέση του που το αξίζει στον κόσμο. Με κάθε λέξη που ξεστόμιζε, με κάθε σκέψη που εξέφραζε, ο Μάρτιν κατάφερε να βγει από τη σκιά της σιωπηλής φυλακής του, αγκαλιάζοντας τις απεριόριστες δυνατότητες της ζωής, με νέο σθένος και σκοπό. Από τα βάθη της απελπισίας αναδύθηκε ένας φάρος ελπίδας, μια απόδειξη της αδάμας της ανθεκτικότητας, του ανθρώπινου πνεύματος. Η οδύσσια του Μάρτιν χρησιμεύει ως μια συγκλονιστική υπενθύμηση ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, το φως της ελπίδας λάμπει αιώνια, οδηγώντας μας πάντα προς τη λύτρωση και την ανανέωση. Στο ταραγμένο τοπίο της μεταπολεμικής Πολωνίας, ένας άνδρας ονόματι Γιάν Γκρέμσκι βρέθηκε παγιδευμένος στην αδυσόπιτη πορεία της ιστορίας. Ένα πιόνι στον αδιάκοπο αγώνα για επιβίωση, μέσα στις τάκτες ενός διαλυμένου κόσμου. Γεννημένο σε μια εποχή αναταραχής και αβεβαιότητας, η ζωή του πήρε μια μοιραία τροπή, στα χρόνια του Λυκόφωτος του 20ου αιώνα, όταν ένα εργατικό ατύχημα τον τραυμάτισε βαριά και η άλλοτε ζωντανή του ύπαρξη έσβησε μέσα σε μια στιγμή. Πέφτοντας σε κόμμα, η μοίρα του φαινόταν εσφραγισμένη, ένα τραγικό θύμα των αλλοπρόσαλων διαθέσεων της ζωής. Ωστόσο, χωρίς να το γνωρίζει ο κόσμος, το αδάμαστο πνεύμα του αρνήθηκε να υποχωρήσει, προσκολλημένο επίμονα στο έθραυστο νήμα της συνείδησης, που το συνέδεε με το Βασίλειο των Ζωντανών. Για 19 ολόκληρα χρόνια, βρισκόταν στο σιωπηλό κουκούλι του κόμματός του, σιωπηλός μάρτυρας του περάσματος του χρόνου, καθώς ο κόσμος έξω από αυτόν υπέστη μια μεγάλη μεταμόρφωση. Τότε, σε μια ανατροπή της μοίρας, τόσο θαυμαστή όσο και απροσδόκητη, ο Γιάν ξυπνήσε από το λιθαργό του, με την αδρανή συνείδησή του να ξυπνά σε έναν κόσμο εντελώς μεταμορφωμένο. Βγαίνοντας από τα βάθη του κόμματός του, αντίκρισε ένα τοπίο που δεν έμοιαζε καθόλου με τον κόσμο που γνώριζε. Έναν κόσμο που ο κομμουνισμός είχε καταρρεύσει, τα σύνορα είχαν μετατοπιστεί και η τεχνολογία έφερε μια νέα εποχή διασύνδεσης. Όταν έπεσα σε κόμμα, στα καταστήματα υπήρχε μόνο τσάι και ξύδι. Το κρέας ήταν με δελτίο και οι ουρές στη βενζίνη ήταν παντού τεράστιες.
Τώρα βλέπω ανθρώπους στους δρόμους με κινητά τηλέφωνα και υπάρχουν τόσα πολλά αγαθά στα καταστήματα. Μου γυρίζει το κεφάλι, λέει απορριμμένος, με τη φωνή του να είναι γεμάτη απορία και δυσπιστία. Κι όμως, μέσα στην ηλικιώδη δίνη των αλλαγών, μια σταθερή αξία παρέμεινε, και αυτή ήταν η ακλόνητη αγάπη και αφοσίωση της σύζυγου του. Καθ' όλη τη διάρκεια των μακρών χρόνων του κόμματός του, η γυναίκα του στάθηκε φάρος ελπίδας, φροντίζοντας τον αγαπημένο της σύζυγο με ακλόνητη αφοσίωση, χωρίς ποτέ να χάσει την πίστη της, στην πιθανότητα της ενδεχόμενης αφύπνισής του. Και ξύπνησε, βγαίνοντας από τα σκιερά βάθη της αναισθησίας, για να αγκαλιάσει έναν κόσμο γεμάτο δυνατότητες και υποσχέσεις. Αν και ο δρόμος μπροστά του ήταν γεμάτος προκλήσεις, αντιμετώπισε το μέλλον με θάρρος και ανθεκτικότητα, με το πνεύμα του να μην έχει σπάσει από τις δοκιμασίες του παρελθόντος. Στο μοσαϊκό της ανθρωπίνης εμπειρίας, η ιστορία του Χουάν Τόρες λάμπει ως μαρτυρία της ανθεκτικότητας του ανθρώπινου πνεύματος, ένας φάρος ελπίδας μέσα στο σκοτάδι της απόγνωσης. Στην τρυφερή ηλικία των 19 ετών, η ζωή του πήρε μια οδυνηρή τροπή, όταν έπεσε ανεξήγητα σε κόμμα, με τη συνείδησή του να βυθίζεται στην άβυσσο της αναισθησίας. Για δύο ολόκληρα χρόνια, βρισκόταν παγιδευμένο στη σιωπηλή αγκαλιά του κόμματος, με την οικογένειά του να προσκολάται στην εύθραυστη ελπίδα της ενδεχόμενης αφύπνισής του. Τότε, σε μια στιγμή απρόσμενης διάβγειας, η αδρανή συνείδησή του ξεσηκώθηκε, πετώντας τα δεσμά της σιωπής και φτάνοντας τον κόσμο με νέα δύναμη. Σαν φοίνικας που αναγεννιέται από τις τάκτες του, ο Χουάν ξεκίνησε ένα ταξίδι ανάρρωσης και ανανέωσης, με το πνεύμα του να μην πτωείται από τις προκλήσεις που βρίσκονταν μπροστά του. Κάθε μέρα που περνούσε, διεκδικούσε ένα κομμάτι του παλιού του εαυτού, ανακαλύπτοντας ξανά τις χαρές της ομιλίας, της κίνησης και της αυτονομίας. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με την οικογένειά μου και δεν μπορούσα να κάνω ό,τι μου ζητούσαν οι γιατροί. Ήταν πραγματικά λυπηρό, σκέφτεται ο Χουάν, με τη φωνή του να έχει την οδυνηρή χρειά της απώλειας. Ωστόσο, ακόμη και μπροστά στις αντικσότητες, ο Χουάν αρνήθηκε να παραδοθεί στην απελπισία, παίρνοντας δύναμη από την αγάπη και την υποστήριξη εκείνων που στάθηκαν στο πλευρό του. Ο Χουάν δεν ήταν θύμα, αλλά νικητής. Μια απόδειξη της διαρκούς δύναμης του ανθρώπινου πνεύματος, να ξεπερνά ακόμη και τα πιο τρομακτικά εμπόδια. Σήμερα στέκεται το φάρος ελπίδας, εμπνέοντας τους άλλους να μην χάσουν ποτέ το φως που καίει μέσα τους. Στα χρονικά της ανθρωπίνης ιστορίας, οι ιστορίες επιβίωσης σε κόμμα αποτελούν απόδειξη της ανθεκτικότητας, του θάρρους και του αδάμαστου πνεύματος που κρύβει ο καθένας από εμάς. Από τα βάθη της απελπισίας, αναδύονται ιστορίες τριάμβου, υπενθυμίζοντάς μας ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, το φως της ελπίδας λάμπει αιώνια. Καθώς κινούμαστε στα ταραγμένα νερά της ζωής, ας αντλήσουμε έμπνευση από αυτές τις αξιοσημείωτες ιστορίες επιβίωσης, αγκαλιάζοντας τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας, με θάρρος και ανθεκτικότητα. Γιατί μέσα στο καμίνι των αντικσοτήτων, ανακαλύπτουμε τα αληθινά βάθη της δύναμής μας και τις απεριόριστες δυνατότητες που κρύβονται μέσα μας. Ας σταθούμε λοιπόν ενωμένοι, ενωμένοι στην κοινή μας ανθρωπιά, και ας προχωρήσουμε μπροστά με ακλόνητη αποφασιστικότητα, γνωρίζοντας ότι κανένα εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο και κανένα σκοτάδι δεν είναι τόσο βαθύ για να διαλυθεί από το φως της ελπίδας. Γιατί τελικά, δεν είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε που μας καθορίζουν, αλλά το θάρρος με το οποίο τις αντιμετωπίζουμε και η ανθεκτικότητα με την οποία αναγεννιόμαστε από τις τάχτες, αναγεννημένοι και ανανεωμένοι. Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ.